ποιότητα τηρείται. Αυτά τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, κυρίως οι καφετέριες, έχουν μετατραπεί από καφετέριες σε κλαμπ και έχουν οικοσυστήματα που αν τα βάλουν στο μισό, στις 12 και στις 2 τη νύχτα ακούγονται στο άλλο άκρο της πόλης. Μετά πολλών προσπαθειών για να περισσώσουμε μια κατάσταση της δικής μας της δουλειάς, οι άνθρωποι, όχι μόνο εμένα προσωπικά, αλλά και πολλών άλλων επαγγελματιών, έχουν συγκεντρώσει οι κύριοι αυτοί από καμιά πενταριά έως 100, ίσως και παραπάνω μερικοί, μηνύσεις για υπορρύπανση. Εδώ η υγιεινή μας λέει ότι πρέπει να πληρούν 30 δεζιμπέλ στην πλησιέστερη κατοικία, 80 δεζιμπέλ με κλειστές τις πόρτες. Όλα αυτά τα καταστήματα λειτουργούν με ανοιχτές τις πόρτες από τούτο και στο εξής. Έχουν κάτι τσατήρια περίπλιστα απ' έξω, τα οποία είναι παράνομα 100%, και δεν βλέπω το Δήμο να ενοχλείται, να συγκινείται και να θέλει να επιβάλλει την νομότητα. Βλέπουμε απέναντίας να τους χαρίζονται και πρόστιμα, που τους έχουν επιβληθεί από τη Δημοτική Αστυνομία μετά από την επιμονή δική μας. Βλέπουμε λοιπόν ένα Δήμο μάλλον να καταστρατηγεί την νομιμότητα προς όφελος μιας συγκεκριμένης τάξης ανθρώπων. Εμείς οι υπόλοιποι τι είμαστε? Πληβοί, τι είμαστε? Δεν πληρώνουμε φόρους, δεν πληρώνουμε τα δημοτικά μας τέλη. Δεν θέλουμε κι εμείς να έχουμε την ίδια μεταχείριση από το Δήμο? Αυτά τα καταστήματα λοιπόν με τις 70 μηνύσεις που τους έχει απειλήσει ότι θα τους αφαιρέσει πίσω την γνωμάτευση Διεύθυνση Υγιεινής, τούτε ανελβρίαστα καινούργια σάρκες και ερχόστε και τη δίνετε. Ποιος την ελέγχει αυτό? Λέει ότι δεν πρέπει να έχει οι ενισχυτές και η υγεία. Και αυτοί έχουν κάτι οικοσυστήματα που σας λέω και πάλι, ακούγονται στο παζάρι το βράδυ. Πέστε μου λοιπόν, γιατί τις δίνετε αυτές τις σάρκες? Εμείς εδώ σαν συμβούλιο τι δίνουμε? Την άδεια μουσικής, εντάξει, με βάση τους κανόνες και τον νόμο που υφίσατε. Δεν δίνουμε, ας πούμε, ούτε για να παίζουν μέχρι τις 7 η ώρα το πρωί, ούτε να περνάνε, ας πούμε, την νομιμότητα όσον αφορά την ηχορύπανση. Ξεκάθαρο αυτό? Μπορούμε εμείς εδώ να έρθει κάποιος και να μην του δώσουμε άδεια? Θα είμαστε εμείς παράνομοι άμα δεν του δώσουμε άδεια. Εμείς δίνουμε την άδεια με βάση τον νόμο, ό,τι προβλέπει ο νόμος. Και αν ενοχλείται ο περίοικος, έτσι, 11.30 ώρα πρέπει να το σταματάει αυτό. Το έχουμε πει εδώ 3,5 χρόνια, όλες οι παρατάξεις, όλοι εδώ οι σύμβουλοι έχουμε εκφραστεί πάνω σε αυτό το κομμάτι. Σε εμάς εδώ δεν πρέπει να καταλογίζετε ευθύνες πάνω στο κομμάτι αυτό. Ούτε εμείς είμαστε οι αρμόδιοι για να πάμε να ελέγξουμε αν παίζουν δυνατά μουσική ή αν παίζουν μουσική μέχρι τις 7 η ώρα το πρωί. Να βλέπω τους υπόλοιπους πολίτες μας να έρχονται εδώ επανειλημμένους και στο δημοτική κοινότητα αλλά και στο Δημοτικό Συμβούλιο να διαμαρτύρονται για υπορρυπάνσεις, για την ανομία που υπάρχει στην πόλη μας αυτή τη στιγμή και εμείς να καθόμαστε, είπατε κύριε Πρόεδρε, ότι εμείς δεν ευθυνόμεθα. Νομίζω ότι ευθυνόμεθα. Σαν Δημοτικό Συμβούλιο, οι πολίτες της Τρίπολης μας εξέλεξαν και μας έβαλαν σε μια θέση να βάλουμε εμείς την τάξη και να διευθύνουμε εμείς είτε την αστυνομία, να ζητήσουμε από την αστυνομία να εφαρμόσει τον νόμο, είτε από πλευράς μας να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να έρχεται οπωσδήποτε ο κάθε πολίτης εδώ και να λέει με ενοχλεί. Έχετε ζήσει και έχουμε βιώσει όλοι εδώ διάφορους πολίτες να διαμαρτύρονται για τις καταλήψεις της πλατείας, για τις κατακτήσεις των καταστημάτων, για την υπορρύπανση, διάφορους με τα νεοτασπίδες άτομα να μας λένε νικηθείτε μας, δεν μπορούμε να κοιμηθούμε τη νύχτα και όλα αυτά. Και εμείς αυτή τη στιγμή λέμε ότι δίνουμε άδειες. Σωστά, γι' αυτό ρώτησα και στην αρχή. Αν όντως αυτά έχουν εξεταστεί και αν όντως, όπως το γνωρίζω, ότι με βάση εμείς τη θέση που κατέχουμε, έρχεται από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου και μας λένε ότι κύριοι είναι ok αυτό. Εμείς όμως διαπιστώνουμε και μόνοι μας, σαν πολίτες, ότι υπάρχει τεράστια υπορρύπανση. Υπάρχουν καβράδια που δεν μπορείς να ακούσεις. Θέλω να πει, κύριε, δεν έχω τίποτα με τους
επιχειρηματίες. Ειλικρινά δεν είναι. Και στη σήμερα κατάσταση είναι πολύ δύσκολο να λέμε κλείστε τα μαγαζιά. Όχι, δεν το θέλουμε αυτό. Γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα. Να δίνουμε την άποψη σε αυτόν που μιλεί τι προποθέσει να την πάρει. Αλλά δεν μπορούμε να του δώσουμε αυτό που προβλέπει ο νόμος. Εμείς δίνουμε αυτό που προβλέπει ο νόμος. Συγγνώμη, αλλά. Αν το παραβαίνουν αυτό, ο πολίτης, ο καθένας. Εμείς οι ίδιοι μπορούμε να απευθυνθούμε στα όργανα της πολιτείας ή του Δήμου γενικότερα, ποιος είναι εκεί αρμόδιος, λοιπόν, και να επιληθούν αυτοί. Και να εφαρμοστούν οι κυρώσεις, έτσι, αυτό που βλέπει πέρα από τον νόμο. Όμως όταν βλέπεις ότι κάποιος παρανομεί συνεχώς. Δεν είμαστε εμείς, δεν κάνουμε δικαστήριο. Δεν κάνουμε δικαστήριο. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι. Δεν κάνουμε δικαστήριο. Τα νόμια. Εσύ τώρα, πρόεδρε, περίμενε. Τα νόμια τα δίνουμε βάσει κάποιου φακέλου που έρχεται στα χέρια σου. Αυτό είναι το φάκελο, μπορείς να μας τον δείξεις τώρα αυτή τη στιγμή. Παραγγέλλω, δεν έχεις μαζί στο φάκελο. Πόσο σβηνίσαι. Γιατί, για παράδειγμα, όταν αποκλείσω. Δεν έχουμε εδώ μιλήσει για αυτό. Όταν αποκλείσω, υπάρχει εδώ τι θέλουμε λοιπόν και τις υπηρεσίες του Δήμου. Όταν, για παράδειγμα, αυτός που ζητάει άδεια έχει κατά επανάληψη κάνει παραβάσεις και μετά αποφαίνεται η υπηρεσία του Δήμου ότι καλώς θα του δώσω και το φέρει σε εμάς. Υπάρχει θέμα. Εννοείται αυτό για αυτό του έχουν γράψει 40 φορές. Δεν του έχουν γράψει γιατί δεν του αρέσαν τα μαύρα του στα μάτια. Του γράψανε γιατί παραβιάζανε τον νόμο. Τώρα όμως το κανονικό. Ωραία. Εάν εσείς λοιπόν παραγνωρίζετε αυτό, κρύβετε από το φάκελο όλα αυτά τα οποία συνηγορούν στο να μην λειτουργήσει αυτή, να μην ξαναδοθεί η άδεια. Και ερχόσαστε εδώ και λέτε τώρα ξεκινάει μια νέα μέρα και είμαστε όλοι παρθένες, λευκές να πούμε και αμόλυτες. Εντάξει, κάθε φορά θα χρήσουμε παρθένα κάθε χρόνο τον κύριο αυτόν με τις 70 μηνύσεις ετησίως και θα λέμε δεν θα το ξανακάνει. Μα μπορεί να πει τώρα να του ανακαλέσω κάποια. Ξαναδώστε κάποια. Για μένα ξαναδώστε κάτι ό,τι νομίζετε. Εγώ τουλάχιστον θέλω να σας δηλώσω. Να σας δηλώσω ότι επειδή έχω υποστεί σοβαρή ζημία, θα καταφύγω και εγώ λοιπόν στις αστικές και στις ποινικές, θα αναζητήσω αστικές και ποινικές ευθύνες και θέλω να σας το δηλώσω από κάθε υπεύθυνο μη εξαιρουμένου και του δικού σας συμβουλίου που δίνεται και κοινωνικά. Λοιπόν, αυτό δεν απειλώ κανέναν, σας ενημερώνω ότι δεν μπορώ, έτσι έχω μάθει να λειτουργώ, αντρίκια να το λέω πρώτα. Γιατί θα πάω να αναζητήσω ευθύνες. Κατανοητό. Κύριος Παπούλιας, εγώ επειδή εξέτασα το φάκελο, απλώς να ενημερώσω και τον κύριο Θεοδρόπουλο. Σχετικά με αυτό, γίνεται δυστυχώς αυτό το ότι ο καθένας πετάει τον μπαλάκι στον άλλο. Δυστυχώς το υγειονομικό, η υγειονομική υπηρεσία, η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Υγειονομικής Μέρημνας της Περιφέρειας, απαντάει δίνοντας αυτούς τους κανόνες με βάση τους οποίους πρέπει να λειτουργεί το δικάσιο κατάστημα. Και το συγκεκριμένο. Δηλαδή, λέει χαρακτηριστικά, η άδεια θα αφορά μόνο το στεγασμένο χώρο και το τονίζει εδώ πέρα με μπορεί να το ξέρει. Επίσης, λέει ότι οι πόρτες, προσέξτε, γιατί εδώ είναι το λάθος που κάνουν στα καταστήματα. Οι πόρτες και τα παράθυρα του καταστήματος θα παραμένουν κλειστά κατά τις ώρες λειτουργίας της μουσικής, ώστε οι τιμοί της υποστάσεως να μην ξεπερνάνε τα 30 δεσιμπέλ έξω από την πλησιέστερη νόμιμη κατοικία. Σε αυτό δίνουμε άδεια εμείς. Ο κύριος Οδωρόπουλος θα μας πάρει να το κάνουμε και αυτό το τυπία, να το ζητήσει εδώ από την γραμματέα μας, τα έχει αυτά τα πράγματα. Αυτά τα έχω. Εμείς κύριε Οδωρόπουλος. Έχω όλα και τα πρόστιμα που έχει χαρίσει ο Δήμος, έχω όλα τα έχω. Όλα, δεν είναι κάτι που δεν έχω. Και πρόκειται περί βαθιάς παρανομίας, διότι έχετε δώσει άδεια τα μεσοκαθισμάτων σε δρόμο ούτε καν και πάτε τώρα να ξαναδώσετε άδεια σε παράνομα καταστήματα. Είναι νόμα αυτά τα καταστήματα. Αν είναι νόμα, δώστε. Σε τι πράγμα δίνουμε άδεια. Εμένα δεν είναι νόμα. Κύριε Θεοδωρόπουλε, σε τι δίνουμε άδεια εμείς. Στα 30 δεσιμπέλ με κλειστές τις πόρτες και ξανά παράθυρα. Αυτό δίνουμε. Μετά από 70 μηνύσεις. Όμως εδώ παράθυρα. Για να ξέρετε. Τι να σας πω να παίξουμε την οικολογική άδεια. Είναι δυνατόν. Εμείς συμπάσχουμε μαζί σας. Μας βλέπετε να λέμε εμείς κάτι αδύνατο από εσά. Συμπάσχετε και ψηφίζετε. Γιατί ψηφίζουμε, μπορούμε να μην του δώσουμε για τα 30 δεσιμπέλ. Παναγιώτη, μπορούμε. Λοιπόν.